Αγαπητές μου αδελφές και αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, όρισε η Εκκλησία μας μία περίοδο 7 εβδομάδων περίπου νηστείας, σαν ένα είδος ψυχικής και πνευματικής προετοιμασίας, αναλογιζόμενη τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τις αποτυχίες μας, τις θλίψεις μας, ένα είδος προετοιμασίας για να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή του Πάσχα, που ουσιαστικά είναι η νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Και τούτο σημαίνει ότι ακριβώς επειδή ο Χριστός μας νίκησε το θάνατο, ο θάνατος δεν έχει εξουσία επάνω μας υπό ποια έννοια. Ενώ καθημερινά αντιμετωπίζουμε το θάνατο σαν φαινόμενο, σαν ένα γεγονός θλιβερό, νέοι, γέροι, παιδιά, όλοι βλέπουμε να φεύγουν από ανάμεσά μας, εν τούτης δεν έχουμε την αγωνία του θανάτου. Γιατί προ Χριστού όσοι πέθαιναν έπεφταν πάνω στο θάνατο σαν πάνω σε ένα τείχος, θα λέγαμε, και έσπαζαν τα μούτρα τους. Από τη στιγμή της ενανθρωπίσεως του Χριστού μας και μετά, το σώμα το ίδιο του Χριστού, που αργότερα είναι αναστημένο σώμα, γίνεται θύρα δια της οποίας περνάμε από τα καλύτερα στα πιο καλά ακόμα, στα θυμιδέστερα, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, στα πιο ευχάριστα, στα πιο αίσια, στα πιο εφρόσινα. Είναι η ζωή μετά το θάνατο, η οποία εν τούτης για εμάς τους Ορθοδόξους, μέσα από τα μέσα που η Εκκλησία μας παρέχει, βιώνεται από την εδώ ζωή. Και έτσι έχουμε λοιπόν αυτές τις εβδομάδες της νηστείας, και καταρχάς να πούμε ότι όσοι έχουμε την σωματική υγεία πρέπει να νηστεύουμε, γιατί η νηστεία είναι ακριβώς ένας θεσμός θεόσδοτος, δηλαδή δοσμένος από τον ίδιο το Θεό στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο. Η εντολή να μην φάτε από τον απαγορευμένο καρπό ήταν όντως εντολή νηστείας, την οποία παράκουσε ο άνθρωπος και έχασε τον Παράδεισο. Και μάλιστα φτάνει σε σημείο να πει ο Μέγας Βασίλειος ότι αν είχαμε νηστεύσει τότε μέσα στον Παράδεισο, δεν θα χρειαζόταν να νηστεύουμε τώρα. Και έτσι λοιπόν, μέσα από την νηστεία, μέσα από την αγρυπνία, μέσα από τις ακολουθίες που είναι πιο μακριές, πιο πλούσιες σε προσευχές, σε ποικιλία ευχών και ψαλμοδιών, η Εκκλησία μας προετοιμάζει για να ζήσουμε το μέγα γεγονός. Το μέγα γεγονός το οποίο πρωτίστως ζει κανείς μέσα στην καρδιά του. Και δεν περιμένει την 5η Μαΐου να μιλήσουμε για φέτος για να ζήσει την Πασχαλιά, αλλά κάθε ώρα, κάθε στιγμή, σε κάθε ανάσα του ζει την Ανάσταση του Χριστού. Άλλωστε, από τη στιγμή που αναστήθηκε ο Χριστός μας και μετά, την ιστορική Ανάσταση του Χριστού μιλάμε, για εκείνη την Ανάσταση και τη σωματική Ανάσταση του Χριστού, όλη η ανθρωπότητα κολυμπάει μέσα στο φως της Αναστάσεως. Δηλαδή, όλοι μας, άντρες, γυναίκες, παιδιά, μαύροι, κίτρινοι, κόκκινοι και όλες οι φυλές της γης, κάθε ηλικία, κάθε φυλή, κρινόμαστε μέσα στο φως του Χριστού. Οι σκέψεις μας, οι πράξεις μας, οι διαθέσεις μας, όλα κρίνονται μέσα στο φως του Χριστού ήδη από τούτη τη ζωή. Και ήδη από τούτη τη ζωή ο άνθρωπος μπορεί να προγευθεί και την κόλαση αλλά και τον Παράδεισο. Παίρνει λοιπόν πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Και μάλιστα αυτός ο οποίος ζει την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία γεύεται τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί μέσα στη Θεία Λειτουργία λέμε ότι θυμόμαστε όλα όσα μας είπες Χριστέ μου. Μας είπες να τελούμε το μυστικό δείπνο έτσι στη δική σου ανάμνηση, και κάθε Θεία Λειτουργία είναι επαναλαμβανόμενο το μυστικό δείπνο, πνευματικό το τρόπο, και ο Επίσκοπος κοινωνάει από τα χέρια του Χριστού, εμείς από τα χέρια του Επισκόπου και εσείς από τα χέρια τα δικά μας, παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και ζωή αιώνιων, που σημαίνει ότι ζούμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί λέει, αφού θυμηθήκαμε τα λόγια που μας είπες, αλλά θυμηθήκαμε, λέει, και το Σταυρό, διαβάζουμε στη Θεία Λειτουργία σε μία ευχή, τον τάφο, την τριήμερη Ανάσταση, την εισουρανούς ανάβαση του Χριστού, την ανάληψη, την εκδεξιόν καθέδρα του Χριστού, ότι στέκεται δεξιοκάθεδρος του Θεού Πατέρα, αφού, λέει, τα θυμηθήκαμε όλα αυτά, και αφού θυμηθήκαμε, λέει, και τη Δευτέρα Παρουσία. Πώς είναι το να θυμόμαστε την Δευτέρα Παρουσία, αφού δεν έγινε?
Άρα η Θεία Λειτουργία όταν τη ζούμε πραγματικά μας πηγαίνει μετά τη Δευτέρα Παρουσία μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και όντως ζούμε μέσα στο Αναστάσιμο Φως του Χριστού. Και μάλιστα μέσα στο Φως του Χριστού συνευρισκόμεθα ζωντανοί και κεκοιμημένοι, απολαμβάνοντας τα δώρα και τα άκτιστα Θεία προσόντα του Αγίου Πνεύματος, του Πατρός και του Υιού, γιατί ό,τι μας δωροφορεί και μας δωροφορεί κατεβαίνει από τον Πατέρα δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι και καταλάμπει την καρδιά μας. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται ένα μηχάνημα του Θεού, όπως τα έλεγε ο Όσιος Ιωσήφος Πηλαιώτης και Ησυχαστής, δηλαδή αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου». Δηλαδή ο άνθρωπος όταν λέει «Δεν ζω εγώ», πάει να πει ότι έχεις μικρυνθεί, έχει μικρύνει τόσο πολύ ώστε να είναι ένα τίποτα, μία οδενία που χωράει όμως τα πάντα. Είμαστε λοιπόν ένα μηδέν, αλλά αυτό το μηδέν μπαίνει δίπλα από τη μονάδα του Χριστού και γίνεται άριστα. Το 10 που μας βάζουν οι άνθρωποι πολλές φορές έχει δύο ψηφία. Το μηδέν αν είναι από εμάς και το ζούμε, το 1 είναι σίγουρα από τον Χριστό. Και έτσι οι άνθρωποι μας βάζουν άριστα, αρκεί να μην ξεχνάμε το ποιοι είμαστε. Και αυτό είναι το αληθινό Πάσχα. Και μας προετοιμάζει λοιπόν η Εκκλησία μας στη διάρκεια της, θα λέγαμε, της πορείας μέσα στην έρημο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με πολλές λατρευτικές ευκαιρίες, με τις ακολουθίες των προηγιασμένων δώρων που είναι εσπερινή με Θεία Κοινωνία, για να μπορούν οι χριστιανοί και της καθημερινής Μεγάλης Τεσσαρακοστής να παίρνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και είναι μερικές προσευχές οι οποίες επαναλαμβάνονται σε κάθε ακολουθία, όπως αυτή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, την οποία πρέπει συχνά πυκνά όλοι μας να αναδεύουμε μέσα στην καρδιά μας, να την επαναλαμβάνουμε με τα χείλη, με το νου, με την καρδιά. Πολλές φορές εγώ θα έλεγα να την επαναλαμβάνουμε και εκτός Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την ευχή αυτή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία πραγματικά μας πηγαίνει από το Σταυρό στην Ανάσταση. Και τούτο γιατί ο Άγιος στις τρεις προτάσεις από τις οποίες αποτελείται αυτή η ευχή αναφέρει πρώτα τέσσερις κακίες και αντιστοιχτικά με τις τέσσερις κακίες αναφέρει και τέσσερις αρετές. Ξεκινάει από την αργία, πάει στην περιέργεια, στη φιλαρχία και στην αργολογία. Τέσσερις λοιπόν κακίες. Πρώτα απ' όλα είναι η αργία που σημαίνει ακιδεία, που σημαίνει μελαγχολία, που σημαίνει απελπισία. Ο άνθρωπος να μην μπορεί να πάει στη δουλειά του, να μην μπορεί να σχετιστεί με τη γυναίκα του, με τον άντρα της, με τα παιδιά του, με τους γύρω του, να μην έχει δηλαδή κοινωνικές σχέσεις, να είναι κλεισμένο στον εαυτό του, να μην μπορεί να προσευχηθεί, να μην μπορεί να πάει στον ναό, να μην μπορεί να εξομολογηθεί, να μην μπορεί να κοινωνήσει. Μία γενική απραξία, μία αρπάγη της μελαγχολίας, η οποία προσπαθεί κρατεώς να τον κατέχει ψυχήτη και σώματι. Και όταν, αδερφοί μου, αυτό το δαιμόνιο της ακιδείας, που λέγεται και αργία όπως σας είπα, νιώθουμε να πλησιάζει την καρδιά μας, πρέπει εντόνως, ευτόνως και εμπόνως να αντιδρούμε με προσευχή και ειδικότερα με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι το ισχυρότερο όπλο για να διαλύσουμε το νέφος αυτό της ακιδείας που πολλές φορές προσπαθεί να μας κατακτήσει. Μία δεύτερη κακία που μνημονεύει είναι η περιέργεια. Υπάρχει καλή περιέργεια, αυτή που έχουν επιστήμονες για παράδειγμα, μέσα από την οποία προχωράνε σε εφευρέσεις και οι οποίες εφευρέσεις καλυτερεύουν τη ζωή του ανθρώπου. Δεν μιλάει για τέτοια περιέργεια, εδώ μιλάει για άρρωστη περιέργεια. Ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, ποιος μίλησε, με ποιον μίλησε, μιλάγανε μεταξύ τους πολλή ώρα, λίγη ώρα, με κοιτάγανε όταν μιλάγανε, μήπως μιλάγανε για μένα. Λοιπόν, είναι λογισμοί οι οποίοι βασανίζουν τους ανθρώπους. Και μάλιστα τους ανθρώπους της Εκκλησίας, τους ανθρώπους που θέλουν να λένε ότι κάνουν πνευματική ζωή. Και μάλιστα πολλές φορές όταν πολυκερίσουν αυτοί οι λογισμοί μπορεί και να αρρωστήσει ο άνθρωπος. Και σε μία απλή παρατήρηση του πνευματικού ότι κοίταξε μπορεί να μην λένε και για σένα παιδί μου, η απάντηση είναι ξέρω εγώ παπά. Όταν φτάνει ο άλλος στο ξέρω εγώ παπά σημαίνει ότι έχει αρρωστήσει ο νους του. Και αν δεν προσέξει στο τέλος θα καταθλιβεί, θα μελαγχολήσει και θα χρειαστεί και τη συνδρομή της ιατρικής, ακριβέστερα της ψυχιατρικής, την οποία δεν πρέπει να περιφρονούμε γιατί πολλοί χριστιανοί έχουμε και τέτοιου είδους προβλήματα. Πνεύμα αργίας λοιπόν, περιεργίας μνημονεύσαμε, φιλαρχίας. Ποιος είναι ο φιλαρχός? Ο αρχηγός της πρωτιάς. Ο αρχηγός
των πάντων. Τι έλεγε ο Φαρισαίος, αν θυμάστε? Ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή είμαι καλύτερος από όλους τους άλλους ανθρώπους. Σκεφτείτε ένα μεγάλο μανιακό παραλήρημα. Και πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε πόσες φορές δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να αναπαύεται σε ένα είδος προσωπικής μυθολογίας και μέσα εκεί, μέσα από την κοσμάρα του, θα λέγαμε, στη γλώσσα της νεολαίας, να προσπαθεί να κρύψει τους πάντες και τα πάντα. Αυτή η προσωπική μυθολογία πρέπει να πέσει. Αυτό το αυτοείδωλο, όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας στο Μέγα Κανόνα, πρέπει να πέσει όσο και μας πονέσει αυτό, και αυτό το πέσιμο, το σμπαράλιασμα του αυτοειδώλου, του εγωισμού δηλαδή, γίνεται έγκυρα και έγκαιρα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού με τα μέσα που εκείνη διαθέτει. Ένα τα κυριότερα εκ των οποίων για αυτή την περίπτωση είναι το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, αλλά και η προσέλευση τακτική στο μυστήριο των μυστηρίων, δηλαδή τη Θεία Ευχαριστία στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου μας. Πνεύμα λοιπόν φιλαρχίας, ο φύλαρχος, αυτός που νομίζει ότι είναι πλανητάρχης, σαν και εμένα κανείς, λέει. Πιστεύει ότι είναι Μέγας Ναπολέων, δεν ξέρω τι. Ενώ ο ταπεινός, τι λέει, ότι είμαι στον πάτο. Έχω πιάσει πάτο, Χριστέ μου. Και όταν κάποιος είναι στον πάτο, του δίνεις μία κλωσιά, πάει παραπέρα. Άλλος του δίνει μία κλωσιά, πάει παραπέρα. Άλλος μία κλωσιά, παραπέρα. Δεν έχει δηλαδή από πού να πέσει, ενώ η περήφανος στέκει ψηλά και όταν πέσει κάτω, σκάει με πολύ μεγάλο κρότο και άντε να συναρμολογηθεί μετά. Και μνημονεύει, εγώ να το πάθω αυτό, να μου φερθούν έτσι, να μου μιλήσουν έτσι, να με προσβάλλουν έτσι. Και όλο αναδεύει στο μυαλό του αυτούς τους λογισμούς που τελικά βασανίζουν τον εαυτό του και αυτός με τη σειρά του βασανίζει τους άλλους. Φιλαρχίας και αργολογίας. Αργολογία σημαίνει λες πολλά. Άμα λες πολλά, από ένα σημείο και μετά πάβει ο έλεγχος και λες και πράγματα περιττά και ανόητα πράγματα και πράγματα που δημιουργούν και δυσκολίες στους γύρω σου. Οι τέσσερις λοιπόν αυτές κακίες αντισταθμίζονται, θα λέγαμε, τις παρουσιάζει αντιστοιχτικά ο Άγιος με τέσσερις αρετές. Δεν φτάνει δηλαδή να φύγουν οι κακίες που δεν μπορούν να ξεριζωθούν, αλλά πρέπει να μεταμορφωθούν οι κακίες σε αρετές. Τέσσερις αρετές. Πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Σόφρον ποιος είναι? Αυτός που ξέρει πότε θα μιλήσει, ο διακριτικός. Πόσο θα μιλήσει, με ποιους θα μιλήσει, σε ποιον θα απευθυνθεί και για τι θέμα θα μιλήσει. Αυτά όταν τα ξέρει ο άνθρωπος είναι διακριτικός. Και ξέρει όχι μόνο πότε θα μιλήσει, αλλά και πότε θα πρέπει να σιωπήσει. Λοιπόν, πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης. Γιατί ταπεινοφροσύνη στην αγάπη σας μίλησα προηγουμένως. Πνεύμα υπομονής, λέει. Τι είναι υπομονή? Ένα ωραίο τραγούδι του Ξαρχάκου, που το έχουμε ακούσει από τα παιδικά μας χρόνια, λέει «Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός». Όντως η υπομονή κάνει τον ουρανό πιο γαλανό. Δηλαδή η υπομονή φέρνει γλυκείς καρπούς. Υπομονή λοιπόν στα θλιβερά, υπομονή στις δυσκολίες των άλλων ανθρώπων γύρω μας, υπομονή στις δυσκολίες του χαρακτήρα μας, υπομονή στα δύσκολα γεγονότα, υπομονή στις αλλαγές και τροπές της πνευματικής ζωής που πολλές φορές επηρεάζουν τον άνθρωπο και μάλιστα αρνητικά και χρειάζεται έτσι εμπόνος, εντόνος και ευτόνος να αντιδράσει με προσευχή και ειδικά με τη μονόλεκτη ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Υπομονή λοιπόν σε όλα αυτά, ώστε σιγά σιγά να γευτούμε τους καρπούς της υπομονής, τους γλυκείς, που είναι η κατάνοιξη στην καρδιά, τα δάκρυα στην προσευχή, η ανακούφιση, η χαρά. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας ορισμός της υπομονής, αδελφοί μου, πολύ πιο πνευματικός από τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, ο οποίος λέει υπομονή μπορεί να οριστεί όλο εκείνο το διάστημα που περνάει ο άνθρωπος καθισμένος και καμένος σε κάμψη μπροστά από τον Χριστό και προσπαθεί να προσευχηθεί μέχρι ότου γίνει κίνηση στην καρδιά του. Και αυτή η αναμονή πολλές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ μακρά. Μπορεί να είναι από μήνες, από χρόνια, από δεκαετίες και βάλε, μέχρι ότου νιώσει να γίνεται κίνηση στην καρδιά του, αγιοπνευματική κίνηση καθώς προσεύχεται, να μαζεύεται ο νους τελικά στην προσευχή και να απολαμβάνει την προσευχή χωρίς να μετεωρίζεται με φαντασίες δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, αυτός είναι ο καρπός της υπομονής κατά τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, που πολλές φορές ο άνθρωπος με τόση ένταση στην προσευχή, διότι είναι από τα δυσκολότερα αθλήματα η προσευχή, έτσι είναι, τόση ένταση στην προσευχή βάζει που πονάει το κεφάλι του και θα λέγαμε ότι πνευματικό το τρόπο σαν να συμμετέχει στους πόνους του ακάνθινου στεφάνου στο κεφάλι του Χριστού μας.
Γιατί ξαναλέω, όπως λένε οι πατέρες, το μεγαλύτερο και δυσκολότερο άθλημα πνευματικό είναι η προσευχή. Και αγάπης. Ποια είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι εκείνη που χωράει τα πάντα. Η αγάπη αυτοπροσώπως είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Ένσαρκη η αγάπη. Είναι η αγάπη εκείνη που έξω βάλει τον φόβο και είναι η αγάπη εκείνη που κάνει τον άνθρωπο ικανό να φτάσει και στο θάνατο ακόμα για να σωθούν τα αδέρφια του. Είναι η αγάπη εκείνη που δεν γνωρίζει όρια, είναι η αγάπη εκείνη που δεν γνωρίζει διαστάσεις, άπειρο μήκος, άπειρο πλάτος, άπειρο ύψος, άπειρο βάθος της καρδίας του ανθρώπου, η οποία κατά χάρη ενώνεται με τον Θεό και χωράει και φιλοξενεί όλη την κτήση και όλα τα πλάσματα της γης. Έμψυχα και άψυχα, λογικά και άλογα. Υπάρχει χώρος λοιπόν, πλούσιος χώρος για φιλοξενία στην καρδιά κάθε Αγίου, που έχει απειριστεί θα λέγαμε από το άπειρο της αγάπης του Θεού και δέχεται τους πάντες. Είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση της Ανάστασης του αναστημένου ανθρώπου που νιώθουν οι Αγίοι μας και είναι αυτό που λέμε το Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανατοθάντρο πατήσας και της εντής μνήμασης ζωή χαρισάμενος, είναι ότι ο Χριστός μας ανασταίνει και από τα μνήματα των παθών μας, όχι μόνο από τα μνήματα των τάφων. Περιμένουν οι νεκροί, όπως λέει και ο συνθέτης, ακουμπώντας λέει με το χέρι τους μέσα στον τάφο το σκηνή της καμπάνας για να σημάνουν την Ανάσταση και είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή. Αλλά και αυτή η συγχώρεση που πολλές φορές ακούμε στην Εκκλησία όταν έτσι διαβάζουμε μνημόσυνα. Πρώω λίγο στην Αγρυπνία, διαβάσαμε ένα μνημόσυνο και όταν είπε ο παπάς «Ο Θεός συγχώρησον», όλοι μαζί φώναξαν οι πιστοί «Ο Θεός συγχώρησον». Γι' αυτό είναι έντονο στη Δυτική Μακεδονία και στη Ρούμελη επίσης είναι πολύ έντονο. «Ο Θεός συγχώρησον» είναι μια βαθύτατα εκκλησιαστική και αναστάσιμη πρακτική, διότι συγχωρώ σημαίνει ζω στον ίδιο χώρο. Δηλαδή ζωντανή και εκεί κοιμημένη ζούμε μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό είναι η Ανάσταση. Και ποιος είναι ο χώρος αυτός? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έχουμε αδερφοί μου, εκκαρδίες μέσης, την Ανάσταση του Χριστού να τη νιώθουμε όχι μόνο στις 5 Μαΐου, αλλά κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Καλή Ανάσταση και καλό υπόλοιπο Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Χαίρετε.